Το πρώτο ημίχρονο πιστεύεις ότι μας είχε μείνει λίγο η απογοήτευση και ο εκνευρισμός από τα προηγούμενα παιχνίδια και το αποβάλατε όσο προχωρούσε το μάτς? Εντάξει, ναι, σίγουρα. Στην αρχή δεν ξεκινήσαμε τόσο καλά. Δεν μας βγήκαν και οι φάσεις που δημιουργήσαμε και υπήρχε λίγο άγχος, να πω την αλήθεια. Μετά το πρώτο γκολ νομίζω ότι αρχίσαμε να παίζουμε πιο κάθε, πιο γρήγορα και να δημιουργούμε φάσεις. Σας επηρεάζει ψυχολογικά έστω το γεγονός ότι τα προηγούμενα παιχνίδια, τα σημαντικά, δεν πήγαν όπως θα θέλατε, με αποτέλεσμα η ομάδα να έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία? Δεν νομίζω πως φάνηκε σήμερα. Κάναμε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο, σκοράμε αρκετά γκολ, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο και δείχνει ότι δεν μας έχει επηρεάσει καθόλου και θα φάνηκε σε επόμενα παιχνίδια. Επόμενο παιχνίδι με τη Λάρισα για το κύπελο. Ακολουθούν γενικά παιχνίδια από τα θεωρητικά πιο εύκολα. Ποιος είναι ο στόχος σας για το επόμενο χρονικό διάστημα? Τα θεωρητικά εύκολα παιχνίδια να τα κερδίσουμε, να παίξουμε όπως παίζουμε τα ντέρμπι, να παίζουμε καλά και να μην υποτιμάμε κανένα αντίπαλο, γιατί κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Είσαι μικρός, είχες γενέθλια. Στην ομάδα είναι και ένας από τους ποδοσφαιριστές που τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει μεγάλη καριέρα. Τον είχες προλάβει καθόλου, το θυμάσαι, το Γκαγκάβα ως παίχτη είτε της Ντόρτμουντ είτε της Μάντσεστερ? Ναι, στην Ντόρτμουντ το θυμάμαι πολύ. Βλέπω γενικά γερμανικό ποδόσφαιρο. Ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Έχει δείξει και την ποιότητά του ήδη στις προπονήσεις και θα μας βοηθήσει αρκετά στη συνέχεια.